κύριε Κατσότη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τώρα για τον εκλογικό νόμο, ναι. Mm-hmm. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία θέλει ουσιαστικά να ανανοθεύσει τη λαϊκή βούληση, θέλει να εξασφαλίσει την κυβερνητική σταθερότητα, ενάντια βέβαια στο λαό και τη σταθερότητά του, για να μπορεί να περάσει όλη αυτή η αντιλαϊκή πολιτική που έχει ανάγκη σήμερα το μεγάλο κεφάλι. Είναι... Αυτή είναι η επιδίωξη και βέβαια έχει εδώ συμμάχους, είτε του Κινάλ, είτε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και αυτός βέβαια δεν είναι με την απλή αναλογική, δεν στηρίζει, να το πω έτσι, την απλή και ανώθετη αναλογική, αλλά με μια σειρά κόλπα, όπως το προηγούμενο, το εκλογικό νόμος που υπάρχει τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτός δεν ήταν απλή αναλογική. Είναι γνωστές οι θέσεις του ΚΚΕ και συνεπείς και διαχρονικά κιόλας, δεκαετίες τώρα, γύρω από το θέμα της απλής αναλογικής. Κύριε Κατσότη, εγώ θα σας πάω λίγο στο θέμα των εκτιμήσεων. Εσείς εκεί εκτιμάτε ότι όντως ανοίγει ένας δρόμος για πρόορες εκλογές, δηλαδή το φέρνει γρήγορα ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη σας, γιατί θέλει να επισπεύσει το ΚΑΛΠΕΣ? Κοιτάξτε, αυτό τουλάχιστον λένε όλα τα στελέχη του, ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν βέβαια με την απλή αναλογική, δεν θα γίνει κυβέρνηση όπως λένε, παρόλο που θα μπορεί να γίνει κυβέρνηση, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι οι στρατηγικές των κομμάτων συγκλίνουν στο ποιον υπηρετήσουν, ποια ανάπτυξη έχουν να υπηρετήσουν. Όπως και στο παρελθόν έχουμε παραδείγματα τέτοια, όχι μόνο εδώ αλλά και σε όλη την Ευρώπη, όπου μεγάλοι συνασπισμοί έκαναν κοινή κυβέρνηση. Και εδώ είχαμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΡ, έχουμε τέτοια παραδείγματα δηλαδή που κόμματα αυτά που έχουν κοινή στρατηγική έχουν κάνει κυβέρνηση μαζί. Ουσιαστικά αυτό θέλει, να πάει σε ελεύθερες εκλογές και να εξασφαλίσει μια αυτοδυναμία. Τις βλέπετε πιο γρήγορα δηλαδή τις εκλογές, κατά τη γνώμη του, τις εκτιμήσεις δικές σας? Εντάξει, δεν ξέρω το πόσο γρήγορα, δεν εξαρτάται μόνο και από τη θέληση κάποιων. Ξέρετε, εδώ υπάρχουν και άλλοι άγραφοι κανόνες που, αν θέλετε, δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν οι εκλογές πιο γρήγορα ή πιο αργά. Mm-hmm. Ουσιαστικά αυτό που ξέρουμε σήμερα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα εξαντλήσει την θητεία της και ότι η επόμενη θητεία θα είναι με το εκλογικό σύστημα αυτό που υπάρχει τώρα, την απλή αναλογική. Οι ίδιοι τώρα στις ομιλίες τους λένε ότι δεν θα προκύψει κυβέρνηση από αυτό το εκλογικό σύστημα και από αυτές τις εκλογές που θα γίνουν. Μιας και το λέτε πάντως, γιατί στον Περισσό δεν σκέφτεστε και το θέμα, ας πούμε, της ακυβερνησίας της χώρας, που είναι μια δραματική εξέλιξη. Δηλαδή το τοπίο όπως είναι το πολιτικό αυτή τη στιγμή. Εσείς λέτε ότι μπορεί να συνεργαστούν τα δύο μεγάλα κόμματα. Οι πολίτες βλέπουν ότι είναι μάλλον αδύνατο να συναντηθούν η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ενσωματώνεται στη λογική σας, κύριε Κατσότη? Κύριε Τόριο, να σας πω κάτι. Αυτό πριν λίγα χρόνια, αν έλεγε σε κάποιον ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε ποια ήταν η κατάσταση τότε. Σκίζαν τα ρούχα τους, ότι δεν υπάρχει και ο θέμα, μας χωρίζουν εδώ, πώς το λένε, παρασάγκες από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και όμως εδώ ήρθε η ώρα που κυβέρνησαν για να μπορέσουν να υπηρετήσουν, αν θέλετε, αυτές τις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και τώρα, εδώ η Νέα Δημοκρατία τι κάνει τώρα? Υλοποιεί ουσιαστικά την πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που τους άφησε. Θέλετε και το ασφαλιστικό σύστημα, αυτό που είδαμε τώρα, το προσχέδιο που έδωσε στην δημοσιότητα ο ίδιος ο κύριος Δρούτσης, τι κάνει? Έχει το σαν βάση το νόμο του Κατρούγκαλου και προσαρμόζει, εναρμονίζει, να το πω έτσι, ορισμένες ρυθμίσεις με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να πάρουμε το θέμα για τις βάσεις. Τι κάνει? Υλοποιεί ουσιαστικά, κυρώνει, να το πω έτσι, τη συμφωνία που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΗΠΑ για το θέμα των βάσεων. Αυτό έρχεται και φέρνει σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως τουλάχιστον έχει αντιρρήσεις στο να ψηφίσουμε τώρα το νομοσχέδιο για διευκολύνση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, τι λέει γι' αυτό? Λέει ότι είστε δεδομένοι, ότι πήγατε και είπατε ότι εμείς είμαστε εδώ και είμαστε δεδομένοι. Ότι θα έπρεπε, λέει, να κρατήσετε λίγο, πόσο δεν είναι, να έχετε ένα αστερίσκο ότι μπορεί με τις βάσεις, με τις αυτή, να μην την υλοποιήσουμε στο σύνολό τη. Μα αυτά είναι για μικρά παιδιά, είναι παραμύθια. Είναι μια κύρωση η οποία είναι νόμος του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη
αυτή τη βρώμικη δουλειά που λέμε σαν ΚΚΕ, την έκανε, απογοήτευσε έναν κόσμο αριστερό, ριζοσπάστες, και έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία και υλοποιεί αυτή την πολιτική. Και τι να πει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ? Να σας πω το τελευταίο μου ερώτημα αφορά στα εθνικά. Δεν κάνουμε γενικότερη συζήτηση, αλλά εσείς έχετε εκφράσει τη διαφωνία σας ακόμη και για προσφυγή στο δικαστήριο της ΧΑΙΣ, για να λύσουμε όποιες διαφορές έχουμε ή τουλάχιστον προσδιορίζει η Αθήνα με την Τουρκία. Ποιος είναι ο λόγος που εσείς αντιδράτε στην εξέλιξη, μια προοπτική να πάμε κάποια στιγμή στη ΧΑΙΣ να λύσουμε τα θέματα, κύριε Κατσότη? Όπως θα έλεγε και το λέω, ότι δεν λέμε εμείς όχι στη ΧΑΙΣ, και άλλοι το λένε, ακόμη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αναλυτές της διεθνής κατάστασης και του ρόλου, για το ρόλο του δικαστηρίου της Χάγης και τι πάει να λύσει σήμερα η κυβέρνηση. Εμείς έχουμε βάλει... Να με συγχωρείτε, αλλά στην προοπτική κανένα κόμμα δεν λέει ότι στο τέλος δεν πρέπει κάποια στιγμή ο μόνος δρόμος ή ο κυρίαρχος δρόμος να λύσουμε τα θέματά μας με την Τουρκία δεν είναι η Χάγη. Μόνο το ΚΚΕ διαφωνεί με προσφυγή στο δικαστήριο. Εντάξει, τώρα ακούμε και εμείς, διαβάζουμε αναλυτές και τα λοιπά, ακούμε και στελέχη, αν θέλετε, προβεβλημένα και της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λένε ότι τώρα δεν είναι η ώρα της Χάγης. Υπάρχει ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεις, είναι τέτοιος, που αν θέλετε και οι συμμαχίες, οι οποίες γίνονται και αλλάζουν εδώ στην περιοχή, όπου σήμερα μία τέτοια προσφυγή είναι σε βάρος της χώρας, των δικαιωμάτων της, και η Χάγη, έχουμε εδώ παραδείγματα, τι αποφάσεις έχει πάρει, ακόμη και για τη Ιουγκοσλαβία, την οποία το ΝΑΤΟ τη διαμέλησε με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικάνων, τι αποφάσεις έχει πάρει το δικαστήριο της Χάγης, αλλά και αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρει στο παρελθόν για κυριαρχικά δικαιώματα χωρών, ικανοποιώντας ανάγκες των μονοπωλιακών ομήλων, ανάγκες των ενδιαστικών χωρών. Αυτή είναι η Χάγη, αυτό αν θέλετε σήμερα εκπροσωπεί, και η απόφαση αυτή, η οποιαδήποτε απόφαση ή το συναποσχετικό τέλος πάντων που θα υπογραφεί, δεν θα είναι προς όφελος της χώρας μας. Γι' αυτό εμείς έχουμε προβάλει καθαρά τη θέση ότι η προσφυγή στη Χάγη δεν είναι αυτή τη στιγμή προς όφελος της χώρας και των διεθνών δικαιωμάτων. Κύριε Κατσότη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.